Αν ρωτήσετε το λογιστή σας ποιος ήταν αυτός που ανακάλυψε τη λογιστική, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα πάρετε απάντηση. Κι όμως, ο Λούκα Πατσιόλι υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους άνδρες της αναγέννησης. Τα χειρόγραφα και οι ιδέες του άλλαξαν τον τρόπο που εργάζεται ο κόσμος και εξακολουθούν να επηρεάζουν τη σύγχρονη καθημερινή ζωή μας. Γεννήθηκε στην Τοσκάνη πιθανότατα το 1445. Η οικογένειά του ήταν φτωχή και το μέλλον του φάνταζε άσχημο. Εντάχθηκε σε ένα μοναστήρι Φραγκισκανών και εργάστηκε ως μαθητευόμενος δίπλα σε έναν τοπικό επιχειρηματία. Όμως ο νεαρός Πατσιόλι αγαπούσε πολύ τα μαθηματικά και σύντομα εγκατέλειψε τη μαθητεία για να εργαστεί ως μελετητής μαθηματικών. Ο Πατσιόλι συνδέθηκε με στενή φιλία με τον καλλιτέχνη Πιέρο Ντε Λα Φραντζέσκα, έναν από τους μεγαλύτερους συγγραφείς και καλλιτέχνες της εποχής. Ο Φραντζέσκα έδωσε στον Πατσιόλι πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Φρεντερίκο του κόμι του Ορμπίνο. Η συλλογή της βιβλιοθήκης, που είχε 4.000 βιβλία, επέτρεψε στον Πατσιόλι να διευρύνει τις γνώσεις του για τα μαθηματικά. Το έτος 1494 είναι η μόνη ημερομηνία κατά τη διάρκεια της ζωής του Πατσιόλι για την οποία είμαστε απολύτως σίγουροι. Είναι η χρονιά που ο 49χρονος πλέον Πατσιόλι εκδίδει το γνωστό βιβλίο του Σούμα, δηλαδή Συλλογή Αριθμητικής, Γεωμετρίας, Αναλογίας και Αναλογικότητας. Ο Πατσιόλι έγραψε τη Σούμα σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει την κακή φήμη της διδασκαλίας των μαθηματικών στην εποχή του. Επίσης, ένα άλλο κεφάλαιο του βιβλίου έκανε τον Πατσιόλι διάσημο. Το κεφάλαιο αυτό ήταν μια πραγματεία σχετικά με τη λογιστική. Με αυτό, ο Πατσιόλι έγινε ο πρώτος που περιέγραψε το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Αυτό το νέο σύστημα υπήρξε μια εμπνευσμένη σύλληψη και έφερε την επανάσταση στην οικονομία και στις επιχειρήσεις. Η Σούμα εξασφάλισε στον Πατσιόλι μια θέση στην ιστορία ως ο πατέρας της λογιστικής.